Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Στον απόϊχο των επισκέψεων των υπουργών στο νομό Εύρου, τι είπαν για χρήματα και έργα. Ψάχνει σπίτι στην Αλεξανδρούπολη, ενοικίαση με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Στη θέση του ουραγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, συμπαγών, οργάνων και ιστών παραμένει η Ελλάδα. Ο ΕΟΠΗ διαπίστωσε πως πάνω από 1.000 γιατροί από διάφορα μέρη της Ελλάδος συνταγογραφούσαν παράνομα. Αναλυτικά τώρα στο δελτίο μας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου στο περιθώριο του 6ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έγινε στην Κομωτινή το διήμερο 13 και 14 Νοεμβρίου, παρουσία και του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, επισκέφτηκε και την Ορεστιάδα. Ο κ. Αποστόλου παραβρέθηκε και στα εγγένεια του τυροκομείου του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Θρακών Αμνών στο Νεοχώρι, όπου μίλησε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, αλλά βρέθηκε όμως και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, εκεί όπου εγγενίασε και παραχώρησε το αγρόκτημα που ζήτησε το Δημοκρίτιο προς χρήση. Τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης στην Ορεστιάδα επισκέφτηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα στην Κομωτινή. Ο κ. Αποστόλου μετέβη στην Ορεστιάδα όπου εγγενίασε το νέο κτίριο των εργαστηρίων που παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Ελγό Δήμητρα στο Πανεπιστήμιο, ενώ υπέγραψε και την παράδοση του νεοαποκτηθέντος αγροκτήματος της σχολής που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο. Για την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του. Αναζητούμε, θέλουμε αυτούς τους φορείς, τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν στο να στηρίξουμε την αγροτική δραστηριότητα και μια σημαντική πλευρά στήριξής της είναι η επιμόρφωση, η εκπαίδευση, αυτό το οποίο εσείς έχετε ως αντικείμενο, ανέφερε ο κ. Αποστόλου, αμέσως μετά την υπογραφή παραχώρηση του αγροκτήματος. Απευθυνόμενος στον κοσμήτωρα της σχολής, Σπύρο Κουτρούμπα, σημείωσε πως την προσπάθεια που καταβάλει το Υπουργείο να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αξιοποίησης της αγροτικής δημόσιας περιουσίας προηγούνται οπωσδήποτε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καταρχήν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κτίριο που πραγματικά η εικόνα που δείχνει είναι ότι οι κινήσεις που κάνουμε για την αξιοποίηση της περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται ότι αποδίδουν καρπούς, πόσο μάλλον όταν αυτές οι κινήσεις συνδυάζονται και με την διάθεσή μας να υπηρετήσει ο αγροτικός χώρος αυτό που δύο μέρες συζητούσαμε στο Περιφερειακό Συνέδριο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε λοιπόν κτηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, παραχωρήθηκαν στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Γεωπονική και Δασολογική Σχολή Ορεστιάδας. Η εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας είναι ότι γρήγορα και έγκαιρα αποκαταστάθηκαν. Από εκεί και πέρα εμείς θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι επιδίωξή μας είναι να αποτελέσει το Πανεπιστήμιο, ειδικά για την περιφέρεια και περισσότερο για τον αγροτικό χώρο, σημείο αναφοράς από την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινοτομία ζητούμενα για τον αγροτικό χώρο και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές για να έχουμε και επιτυχή αποτελέσματα στο μεγάλο ζητούμενο για την αγροτική δραστηριότητα που είναι η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο, μας κάνει πιο δυνατούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε με μεγαλύτερη ευχέρεια το διδακτικό και ερευνητικό μας έργο και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε μέσα από την αποδράσεις που θα κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο να αξιοποιήσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις και όλο το δυναμικό του Πανεπιστημίου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των αγροτών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στη νέα πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Εξόφληση των τεφλοπαραγωγών κατά το δυνατό μέχρι και το τέλος του 2017 περιλαμβάνει το πλάνο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος επισκέφτηκε το ζαχαρουργείο της Νέας Ορεστιάδας όπου συμμετείχε σε σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της βιομηχανίας του τοπικού εργοστασίου, εκπροσώπους εργαζομένων και παραγωγών, ενώ στη συνέχεια ξαναγήθηκε και στις εγκαταστάσεις. Επίσης, μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρίτση, μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση, εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΒΣ είναι η πιο σημαντική επιχείρηση
επιχείρηση για τον πρωτογενή τομέα, παραδέχτηκε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, παραμένουν, αλλά δεν γίνεται προσπάθεια εξοραϊσμού της πραγματικότητας και ο ίδιος βεβαίωσε ότι η προσπάθεια για την ενίσχυση της ΣΕΒΣ θα συνεχιστεί. Την εξόφληση των τεφλοπαραγωγών κατά το δυνατόν μέχρι το τέλος του 2017 περιλαμβάνει το πλάνο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος επισκέφτηκε και το ζαχαρουργείο της Νέας Ορεστιάδας στο πλαίσιο της παρουσίας του στο 6ο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο στην Κομωτινή, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της βιομηχανίας του τοπικού εργοστασίου, εκπροσώπους εργαζομένων και παραγωγών. Επίσης, μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρίτσης εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΒΣ είναι η πιο σημαντική επιχείρηση για τον πρωτογενή τομέα, παραδέχτηκε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, παραμένουν, αλλά δεν γίνεται προσπάθεια εξοραϊσμού της πραγματικότητας και ότι αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ασκήθηκε η διοίκηση εδώ και δεκαετίες και μάλιστα υποθέσεις κακοδιαχείρισης έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια για την ενίσχυση της ΕΒΣ θα συνεχιστεί, λέγοντας: Έχουμε εμπιστοσύνη στη διοίκηση και τους εργαζομένους, οι οποίοι σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες έβαλαν πλάτη και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν και στο επόμενο διάστημα. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης είναι μια βιομηχανία που, όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, για τον Εύρο, για την Θράκη, για την Ανατολική Μακεδονία, αλλά θα έλεγα συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι μια βιομηχανία εμβληματική για το σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας. Όταν λέμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ θα έλεγα και πριν από την κρίση του 2010, υπήρξε μια σταδιακή αποβιομηχάνηση της ελληνικής παραγωγής. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτού που συνέβη στο σύνολο της χώρας. Έτσι. Η προσπάθεια η οποία έχει γίνει από την κυβέρνησή μας από το 2015 νομίζω ότι έχει αποδώσει καρπούς. Ανοίξανε πάλι τα εργοστάσια λειτουργούν. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης δουλεύει και ο στόχος της κυβέρνησής μας και η πολιτική μας επιδίωξη και αυτό για το οποίο εγώ μπορώ να δεσμευτώ έχοντας ασχοληθεί, θα μου επιτρέψετε να πω και συγγνώμη για την προσωπική αναφορά, πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη υπόθεση τον τελευταίο ένα χρόνο. Ακόμα και σήμερα, τώρα πριν έρθω στο δρόμο, έπρεπε να επιλύσουμε ένα ζήτημα εδώ με τα τέφτλα στην περιοχή σας, στην Ορεστιάδα, που λόγω και κακοκαιρίες υπάρχει ένας κίνδυνος και να κινητοποιηθεί και ο στρατός για να μπορέσει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Και να μαζευτεί η παραγωγή πριν έχουμε προβλήματα με τη λόγω καιρικών φαινομένων. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει καρπούς. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και με τους εργαζόμενους της ΕΒΟΥΖΟΥ και με τους παραγωγούς. Ο στόχος μας είναι η παραγωγή και η λειτουργία του εργοστασίου, δηλαδή και ο πρωτογενής τομέας και ο δευτερογενής μεταποίησης, να όχι απλώς να διατηρηθούν, αλλά να ενισχυθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Αφήνουμε πίσω μας τις λογικές του παρελθόντος. Δυστυχώς η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς και έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια εκεί, τα οποία εκτόξευσαν και τον δανεισμό της επιχείρησης σε δυσθεώρητα ύψη και προσπαθούμε τώρα να βρούμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Όλα αυτά όμως τα προβλήματα θα τα αφήσουμε πίσω μας και όπως έχω πει και στους παραγωγούς, θα το πούμε και αύριο στην επίσκεψη στο εργοστάσιο στην Ορεστιάδη, αύριο το πρωί θα είμαστε εκεί, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά αυτό το οποίο αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης, δέσμευση όλων μας, είναι ότι η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης θα συνεχίσει να λειτουργεί και έχει να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά και στο νέο περιβάλλον που ανοίγεται διεθνώς σε σχέση με τη ζάχαρη και την καλλιεργία των τέφτλων. Θέλουμε να δούμε την υπόθεση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης με το βλέμμα στο μέλλον, να δούμε τη δυνατότητά της να παίξει έναν πιο κεντρικό ρόλο ως μια σοβαρή βιομηχανία και ως ένα brand name πάρα πολύ ισχυρό. Παραμένει πάρα πολύ ισχυρό το brand name της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Εμείς θέλουμε αυτό να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον και γι' αυτό θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτευχθεί αυτό. Παραμένει αγκάθι η πόλη των θυγατρικών στη Σερβία. Κοιτάξτε, στην συγκυρία αυτή που βρισκόμαστε σήμερα δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων είναι και το ζήτημα των θυγατρικών Σερβίας. Θα δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση και θα βρούμε τη βέλτιστη λύση. Αυτή τη στιγμή μοναδικό μας μέλημα είναι να διασωθεί η επιχείρηση.
Την άποψη ότι δεν είναι αντίθετος με τη λειτουργία Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη εξέφρασε από την Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο κύριος Κουρουμπλής επισκέφτηκε και την Βρετανία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης στην Κομωτινή και υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το ίδρυμα, δια του πριτανεύοντας του κύριου Σταύρου του Λουπίδη. Το μνημόνιο περιλαμβάνει συνεργασία των δύο μερών σε διάφορα επίπεδα, με έμφαση στην έρευνα και τον Υπουργό να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η εισαγωγή στο λιμενικό σώμα θα γίνεται πλέον με πανελλήνιες εξετάσεις. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι επί της αρχής δεν βλέπει αρνητικά τη δημιουργία Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί το κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό. Και τέλος να έρθω στο αγωνιώδες ερώτημά σας. Και πάρα όχι μόνο, άνθρωποι, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται εντόνως τις τελευταίες μέρες, κύριε Υπουργέ. Άνθρωποι θέτουν αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν θέλω να λέω εύκολες κουβέντες. Αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες, περνάμε στη Βουλή ένα πολύ σημαντικό και αποτελεσματικό, θα έλεγα, για πάρα πολλά πράγματα νομοσχέδιο από τη Βουλή. Σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις που αφορούν την επίλυση χρονίζων των προβλημάτων των λιμανιών. Προβλήματα που δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και σε μικρά νησιά όπως είναι η Σαμοθράκη, όταν αν προκύψει κάποια στιγμή, αν δεν υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος, να πάρουν δικές τους πρωτοβουλίες για να λύσουν το ζήτημα του κοινωνιακό. Πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η επέκταση των πανελληνίων εξετάσεων για τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Είναι μια βαθύτατη παρέμβαση που αλλάζει τα δεδομένα και στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση του χώρου και των στελεχών του λιμενικού σώματος. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των νέων εξελίξεων, εγώ δεσμεύομαι ότι θα αντιμετωπίσω με θετικό τρόπο αυτή την υπόθεση. Πρέπει να σας πω ότι συζήτησα το θέμα, δεν σας κρύβω ότι συζήτησα ήδη στο Πανεπιστήμιο που βρέθηκα και υπέγραψα ένα μνημόνιο συνεργασίας, τους εξέθεσα τον προβληματισμό μου και ο προβληματισμός που έχει να κάνει με την ανέβρεση εκπαιδευτικού προσωπικού για αυτή την υπόθεση. Δεν θέλω να κάνουμε μισές δουλειές. Θα μελετηθεί με πολύ προσοχή. Η ύπαρξη τέτοιων στελεχών που όπως σας ανέφερα στον τομέα της εκπαίδευσης είναι ένα κρίσιμο ζήτημα ακόμα και για την περίπτωση που μου συζητάτε. Λοιπόν, το Υπουργείο πρέπει να σας πω ότι μας απασχολεί λοιπόν το θέμα της δημιουργίας ενός τέτοιου κέντρου στην Αλεξανδρούπολη. Θα το μελετήσουμε και με πολύ ενδιαφέρον γιατί θέλουμε να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια ανάγκη για πολλούς σχεδόν. Και λόγω των εξελίξεων φυσικά. Αλλά δεν, ειλικρινά, δεν θέλω, είναι βασική μου αρχή και νομίζω αυτό το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, όπου πήγα ετήρησα αυτά που είπα. Θα σας πω μόνο ένα απλό πράγμα. Το 1995 ήταν εδώ νομάρχης ο Μακαρίτης ο Σωκράτης ο Δημητριάδης. Είχα έρθει εδώ και πήγαμε για δεύτερη φορά στο Δημότυχος. Μαζί με τον Υπουργό, τότε τον κύριο Κρυμαστινό, να εγγενιάσουμε το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Και στη σύσκεψη λοιπόν ο τότε Δήμαρχος λέει στον Υπουργό, εγώ είμαι... Κάποια χρόνια είπε τότε, δεν θυμάμαι, δήμαρχος. Έχω να σας πω, του λέει κύριε Υπουργέ, ένα πράγμα, ότι όταν ήρθε ο κύριος Κουρουμπλής εδώ, του είχαμε ζητήσει 30 εκατομμύρια δραχμές για να αποπερατώσουμε το καπί που είχε ξεκινήσει να χτιστεί. Λοιπόν, μας υποσχέθηκε ο κύριος Κουρουμπλής 30 εκατομμύρια και μετά από 2 μήνες, του λέει, παρότι ήταν και προεκλογική περίοδος δημοτικών εκλογών, ο κύριος Κουρουμπλής μου έστειλε τα 30 εκατομμύρια και φτιάξαμε το καπί. Λοιπόν, το λέω αυτό, ο Δήμαρχος ζει ο συγκεκριμένος και μπορεί να επιβεβαιώσει. Το λέω γιατί δεν θέλω έτσι να αισθάνεται κανείς ότι μπορώ εύκολα ή μου αρέσει ή αρέσκομαι εύκολα να λέω πράγματα. Okay.
για τη χρηματοδότηση του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη συνολικής δημόσιας δαπάνης 19,7 εκατομμύρια ευρώ. Μίλησε από την Αλεξανδρούπολη ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελος. Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της Αλεξανδρούπολης, είπε, είναι το πρώτο μεγάλο έργο του περιφερειακού σχεδιασμού και δίνει διέξοδο στη διαχείριση των αποβλήτων των ομών Ροδόπης και Εύρου. Ειδικότερα ανέφερε πως υπάρχει έτοιμη χρηματοδότηση για τη ΜΕΑ της Καβάλας, αδειοδοτημένο το έργο για τον χιτή της Καβάλας και έτοιμη και την αδειοδότηση της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων της Αλεξανδρούπολης. Το γιατί δεν προχωρούσε η ανακύκλωση στην Ελλάδα τόσα χρόνια, αφού θεωρητικά είχαμε την οικονομία και την αγορά να την οθεί, και γιατί είναι στο 4% η ανακύκλωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν αποτελούν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελο, τα πραγματικά διλήμματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα είναι το αν έχουμε μια πραγματική πολιτική που υπηρετεί τη χώρα, τον πολίτη, την επιχειρηματικότητα, την αγορά, όλους μας, σημείωσε ο κ. Φάμελος, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση έχει πολιτική για όλους και υπογραμμίζοντας πως η ανάπτυξη πρέπει να είναι για όλους. Στη διάρκεια της ομιλίας του στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έγινε στην Κομωτινή, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε πως η κυκλική οικονομία λέει ότι τώρα πια έχουμε αύξηση των χρηματοδοτήσεων και θεσμικό ρόλο στην αυτοδιοίκηση για να υλοποιήσει αυτό που είναι η βασική της αρμοδιότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων που αναμφισβήτητα είναι αντικείμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει να το αποδείξει με κανόνες, με στόχους και με απολογισμό των στόχων αυτών. Εξέφρασε την εκτίμηση πως στην περιφέρεια έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία να αποδείξουμε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν ολοκληρωμένα, αφού έχουμε φτηνό κόστος και διαθέσιμες μελέτες και υποστηριζόμαστε και με ένα πολύ μεγάλο πακέτο, σαν ΠΕΠ περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ, προϋποθέσεις που μπορούν να κάνουν θαύματα. Ως προς τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, ανέφερε πως η περιφέρεια έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή της ένα σύνολο χρηματοδοτήσεων που δεν έχει άλλη περιφέρεια της χώρας από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους, κάτι που δεν ίσχυε πριν από λίγα χρόνια. Ειδικότερα ανέφερε πως υπάρχει έτοιμη χρηματοδότηση για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της Καβάλας, αδειοδοτημένο το έργο για τον χιτή της Καβάλας, έτοιμη από σήμερα η αδειοδότηση της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων της Αλεξανδρούπολης, συμπληρώνοντας πως υπάρχει και η δέσμευση εκ μέρους μας ότι σε ένα μήνα οι μελέτες που έχουν υποβληθεί για ορίμανση με νέα χρηματοδότηση και για το Βόρειο Εύρο και για τη Σαμοθράκη θα είναι διαθέσιμες. Θα ήθελα να σας πω ότι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη έχει μια ξεχωριστή ευκαιρία μπροστά της. Να είναι η πρώτη περιφέρεια που θα έχει ολοκληρώσει την ένταξη χρηματοδοτήσεων και την εξασφάλιση έργων διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την έκτασή της, και ίσως να είναι έτσι και η πρώτη περιφέρεια που θα επιτύχει στόχους ολοκληρωμένης διαχείρισης μετά το έργο το οποίο έγινε όμως με χρηματοδότηση από το ΣΔΙΤ στη Δυτική Μακεδονία. Η ορίμανση των έργων και υγειονομική ταφή και επεξεργασίας είναι χαρακτηριστική στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, και θέλω να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες που είναι εδώ και το συντονιστή, την Γενική Διευθύντρια και όλους όσους συνέβαλαν, γιατί στην περιοχή έχουμε εξασφαλίσει να έχουμε αδειοδοτημένες και τις υποδομές ταφής, πρόσφατη είναι αυτή η αδειοδότηση, και τη χρηματοδότηση της μονάδας επεξεργασίας, κάτι το οποίο οριμάζει και θα είναι έτοιμο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στην Καβάλα, όπου και εκεί πιέσαμε να έχουμε μια γρήγορη επίλυση. Θα ανακοινωθεί το απόγευμα και ένα άλλο σημαντικό έργο αποβλήτων για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, για τον ομό Εύρο ειδικότερα, θα το πούμε στο αναπτυξιακό όμως, θα με επιτρέψετε. Πάντως αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη θα έχει το σύνολο των υποδομών από δημόσια χρηματοδότηση, κάτι το οποίο δεν ίσχυε πριν από μερικά χρόνια και υπήρχε η επαπειλούμενη προσέλκυση ιδιωτικών πόρων, άρα και μεγάλου κόστους διαχείρισης του περιβάλλοντος και των απορριμμάτων στην περιοχή. Τώρα θα έχουν λυθεί αυτά τα διλήμματα, αυτά τα ερωτήματα, με ένα εργαλείο που θα έχει το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη. Άρα η αυτοδιοίκηση θα έχει στα χέρια της πολύτιμα και ακριβά εργαλεία για να κάνει πράξη τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση. Με το νέο νόμο που περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δίνουμε τη δυνατότητα να μειωθεί ακόμα περισσότερο η διαχείριση απορριμμάτων με την αύξηση της ανακύκλωσης και με τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων ή των διατιθέμενων. Νομίζω ότι αυτές οι ευκαιρίες αξίζει να αξιοποιηθούν από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Πάμε τώρα να κάνουμε έναν απολογισμό από τις επισκέψεις των Υπουργών στον ομό Εύρου. Πάμε δηλαδή να δούμε τι ζητήσαμε, τι θα μας δώσουν οι Υπουργοί και τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα με βάση πάντα το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Κόσμος ηρώη.
Πατής με πατώσες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περιφέρεια έζησε μεγάλες στιγμές. Το διήμερο που πραγματοποιήθηκε το 6ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Κομοτηνή, το παρόν έδωσε κάτι παραπάνω από τη μισή κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, εκτός από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έφερε μαζί του υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς. Οι περισσότεροι από αυτούς επισκέφτηκαν και νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου είχαν πολύ σημαντικές συναντήσεις και επαφές με φορείς και παράγοντες της κάθε περιοχής. Αρκετοί από αυτούς βρέθηκαν και στον Εύρο και έφεραν μαζί τους ειδήσεις για έργα και χρήματα. Ας κάνουμε λοιπόν μία σύνοψη της εβδομάδας που πέρασε αυτών που επισκέφτηκαν τον νομό για να υπενθυμίσουμε τι είπαν και τι υποσχέθηκαν ή δεν υποσχέθηκαν στους κατοίκους ότι θα γίνει. Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελος. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Αμοθράκης, η οποία επλήγει από θεομηνία πριν από 2 μήνες, παρουσίασε από την Αλέξανδρο ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος. Παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του νησιού, διότι πιστεύουμε ότι παρότι στις αιτίες του προβλήματος είναι σίγουρα και η ελλιπής διαχείριση του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος από την άλλη μεριά μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα ευκαιρία για το νησί, να κάνουμε δηλαδή το πρόβλημα ευκαιρία και να προχωρήσουμε πιο μπροστά, δίνοντας στο νησί, στη Σαμοθράκη, και ένα σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές. Τα τελωνεία των συνόρων είναι ιδιαίτερης βαρύτητας, δήλωσε από το τελωνείο της Αλεξανδρούπολης η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία στη συνέχεια πήγε και στο τελωνείο των Κήπων, όπου περιέγραψε τις αλλαγές που θα γίνουν. Τα τελωνεία για μας, αυτά που είναι στα σύνορα, έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουμε εντοπίσει ότι έχουμε προβλήματα. Ελευθερεμπόριο, ελληνοποίηση, φοροδιαφυγή και όλα αυτά τα θέματα. Εκτός αυτού είναι και οι πύλες, είναι και, αν το θέλουμε, η βιτρίνα μας, η βιτρίνα της χώρας. Γι' αυτό το λόγο και αρχίζουμε σταδιακά να αναβαθμίζουμε κάποια τελωνία. Η γεωθερμία αποτελεί ένα νέο μεγάλο πεδίο για την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα και είναι μεγάλη μας χαρά που ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε ένα από τα πιο πρωτοποριακά έργα στη γεωθερμία, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Η γεωθερμία αποτελεί ένα νέο μεγάλο πεδίο για την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα. Η μεγάλη μας χαρά που ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε ένα από τα πιο πρωτοποριακά έργα στη γεωθερμία. Ως κυβέρνηση το στηρίξαμε την πρώτη στιγμή και ταυτόχρονα δόθηκε η αφορμή να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα νόμο δηλαδή για τη γεωθερμία, ο οποίος θα διευκολύνει την ανάπτυξη του συγκεκριμένης μορφής δραστηριότητας στα μέσα επόμενα χρόνια. Θετικός δήλωσε για την ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με φορείς της περιοχής. Ο λόγος που με κρατάει ακόμα σε επιφύλαξη να πω κάτι συγκεκριμένο είναι γιατί θέλω να πιστώ ότι εκπαιδευτικά ένα τέτοιο κέντρο θα είναι στο επίπεδο που θέλω και θέλουμε. Λοιπόν, δεν έχω κανένα λόγο, ειλικρινά, πρέπει να σας πω ότι ήμουνα πάντα φίλος και ομοειδιάτης, θα έλεγα, του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη όταν μιλάγαμε για αθηναϊκό κράτος. Δεν έχω υποκύψει τη λογική του αθηναϊκού κράτους ποτέ. Κατάγομαι από περιφέρεια και εγώ, ξέρω τι σημαίνει περιφέρεια, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα κάθε φορά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν έχω κανένα λόγο αυτή η σχολή να γίνει στην Αθήνα. Θέλω να γίνει στην περιφέρεια. Και βεβαίως για πολλούς και ευνόητους λόγους, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο, θέλω να γίνει σε μια περιοχή όπως είναι η περιοχή εδώ. Εξόφληση των τεφλοπαραγωγών κατά το δυνατόν μέχρι το τέλος του 2017 περιλαμβάνει το πλάνο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος επισκέφτηκε την ΕΒΣ και μίλησε με αγρότες, εργαζόμενους και με τη διοίκηση. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι είναι απαραίτητο. Για τους παραγωγούς θέλω να πω ότι, όπως και πριν από λίγες μέρες, προχώρησε η ενίσχυση με ένα ποσό το οποίο μπορούσε η επιχείρηση αυτή τη στιγμή και δεδομένων των οικονομικών της να διαθέσει αναλογικά προς όλους, να δοθεί αυτή η ενίσχυση. Αυτό θα γίνει και το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να κλείσουμε τις υποχρεώσεις κατά το δυνατόν μέχρι το τέλος του χρόνου, για να μπορέσει και η νέα καμπάνια να ξεκινήσει με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας για διαχωρισμό των νοσοκομείων Αλεξανδρούπολης και Δημοτήχου ανακοίνωσε από την Αλεξανδρούπολη ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.
Εδώ υπάρχει το εξής τώρα. Σε εσάς υπάρχει μια εμπειρία με το νοσοκομείο Δημοτήχου και το τέτοιο. Είναι μικρό νοσοκομείο σε σχέση με το μεγάλο εδώ. Αλλά έχει ένα πράγμα, είναι πολύ μακριά. Και δεύτερον, αυτό που έγινε τώρα λειτουργήσε σαν να αφαιρείς προσωπικό από εκεί για να καλύψεις τρύπες εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ δεν έχει νόημα έτσι όπως είναι το πράγμα να είναι, να συνεχίσουμε να τα έχουμε, πώς το λένε, μαζί και να προχωρήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα 7-8 στη χώρα που είναι να διαχωριστούν και που έχει πάρει και απόφαση να διαχωριστούν, όπως και τη Λάρισα με το τριμπάνιο κτλ. Θα είναι σε αυτά τα οποία πρόκειται να διαχωριστούν. Θα κρατήσουμε διασυνδεδεμένα αυτά που πρέπει να γίνει έτσι, δηλαδή το Άργος Νάπλιο. Πρέπει να μείνει ένα. Τώρα είναι 15-20 λεπτά το ένα νοσοκομείο από το άλλο, τις ίδιες δυναμικότητες κτλ. Ναι, ένα στο καρδιοσκοπείο. Και μάλιστα θα έπρεπε να δουν και συμπληρωματικά αυτά. Σε σχέση με το ότι κάποιες κλινικές αναπτύσσεις το ένα, κάποιες κλινικές αναπτύσσεις το άλλο, ας πούμε, για να μπορέσει να έχει και μια καλύτερη κάλυψη του νομού και τα τέτοια. Λοιπόν, ή το Αγρίνιο Μεσολόγιο κτλ. Γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα που είναι απότοκα και του προηγούμενου παραδιακού κρατσού για να δουλεύει από εδώ, φτιάχναμε ένα νοσοκομείο. Και έβγαινα από την άλλη μπάτα, φτιάχναμε ένα νοσοκομείο από την άλλη. Και δεν είχαν ποτέ ισχυρό νοσοκομείο, ας πούμε, σε πολλές περιοχές της χώρας. Εδώ είναι πολύ μεγάλος ο νομός, το μεγαλύτερο νομός της χώρας, αντιπεριφέρεια της χώρας σε έκταση. Είναι και εθνική λόγη, είναι πολλά τα πράγματα και νομίζω ότι δεν έδωσε κάτι παραπάνω στη λειτουργία του διασύνδεση. Οπότε γι' αυτό θα είναι σε αυτά τα οποία θα διαχωριστούν. Σε δύο τελετές εγγενείων παρέστη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου που βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη εγγενίασε το νέο κτίριο εργαστηρίων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κτίριο που πραγματικά η εικόνα που δείχνει είναι ότι οι κινήσεις που κάνουμε για την αξιοποίηση της περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται ότι αποδίδουν καρπούς, πόσο μάλλον όταν αυτές οι κινήσεις συνδυάζονται και με την διάθεσή μας να υπηρετήσει ο αγροτικός χώρος αυτό που δύο μέρες συζητούσαμε στο Περιφερειακό Συνέδριο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και αμέσως μετά βρέθηκε στο νεοχώρι της Ορεστιάδας όπου εγγενίασε το τυροκομείο του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Θρακών Αμνός. Εσείς βλέπω ότι έχετε κάνει βήματα που έχουν ξεπεράσει και αυτά που ως οράματα έχουμε εμείς. Δηλαδή ο τρόπος που οργανωθήκατε και στήσατε αυτή την μονάδα εδώ δείχνει ότι είστε ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς. Τη ρητή διαβεβαίωσε ότι η πολιτεία θα είναι πάντα στο πλευρό των κατοίκων της Σαμοθράκης, έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης κατά την επίσκεψή του στη Σαμοθράκη. Η φύση είναι και μια δύναμη την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει. Είχαμε αυτό το φυσικό φαινόμενο εδώ, με τις καταστροφές. Θέλω να σου πω εμείς ότι κάνουμε και ό,τι θα κάνουμε είναι απλό. Θέλουμε να είμαστε πλάι σας, πλάι στον κόσμο, στις τοπικές αρχές, να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, διότι μιλάμε για προβλήματα αντιμετωπίσιμα. Ο αντιπρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Παναγιώτης Γουρίδης φιλοξενήθηκε στην Αλφα Τηλεόραση και αναφέρθηκε και στο ζήτημα που αφορά στην ψήφιση της τροπολογίας με την οποία υιοθετήθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με την αναγνώριση σωματείων. Η διάταξη, να θυμίσουμε, πως αφορά και την υπόθεση με την αυτοποκαλούμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθης και ορίζει ότι μπορεί να υποβάλει εκ νέου στην ελληνική δικαιοσύνη αίτημα για την αναγνώρισή της. Ευτυχώς που πέρασε αυτή η τροπολογία. Βάζει τα πράγματα σε μία τάξη, τα ξεκαθαρίζει, λέτε. Διότι πρώτον ξαναεπαναφέρει το δικαίωμα να κάνουν αίτηση τα σωματεία αυτά να ζητήσουν το να πάρουν την επωνυμία την οποία θέλουν να έχουν. Όμως στην τροπολογία μπήκε και μια άλλη φράση ότι βάσει της συνθήκης περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σωστά. Λοιπόν, του άρθρου 11. Που το άρθρο 11 λέει ότι σε περίπτωση εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης και δημοσίου συμφέροντος, λοιπόν, τότε οι διατάξεις των άλλων άρθρων δεν ισχύουν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα φτάσουν μέχρι τον Άριο Πάγο και θα απορριφθεί, διότι και μόνον που γράφεται αυτό το πράγμα, ουσιαστικά δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ την επωνυμία την οποία θέλουν. Αλλά εδώ αυτό είναι το τεχνικό μέρος. Ας πάμε στο ουσιαστικό μέρος. Μειονότητες υπάρχουν βάσει συνθήκων και συμβάσεων.
Αν εμείς δηλαδή οι Έλληνες βρεθούμε 200.000 Έλληνες στην Αμερική, δεν σημαίνει ότι απαρτίζουμε μειονότητα. Άρα, αν υπάρχει σύμβαση διακρατική που το αυτό το εξασφαλίζει, καλώς. Μάλιστα. Δεν υπάρχει σύμβαση, δεν υπάρχει μειονότητα. Αντιληπτό. Λοιπόν, πάω παρακάτω όμως. Πλην, αν άλλος το κράτος αναγνωρίζει. Δηλαδή, αν εμείς παραδεχθούμε ότι υπάρχει βουλγαρική μειονότητα στην Ελλάδα, αφού το παραδεχόμαστε εμείς, κανένας δεν θα μας πει ότι δεν υπάρχει. Από τη στιγμή όμως που το ελληνικό κράτος μιλάει ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι ισχυρή, ό,τι και να θέλουν να λένε οι άνθρωποι των προξενείων και η πολιτική της Τουρκίας, μάλιστα, πηγαίνει εις τα σκαλά. Αντιληπτό. Ενοικίαση σπιτιών με βάση το εισόδημα. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Πιο εύκολα πείθονται από ό,τι φαίνεται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να νοικιάσουν το σπίτι τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται στο δημόσιο τομέα παρά στον ιδιωτικό, και αυτό γιατί θεωρούν πως δεν θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να μην καταβάλει το μίσθωμα στην ώρα τους. Σημαντικό ρόλο παίζει τελικά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αλεξανδρούπολη ο επαγγελματικός προσανατολισμός των επίδοξων ενοικιαστών τους, όπως λέει στο reportal.gr η πρόεδρος του Συλλόγου Κτηματομεσιτών, Αγγελική Γκρασνέλη. Ζητήθηκε η άποψη της κυρίας Γκρασνέλη κατόπιν καταγγελίας που έφτασε στο reportal από ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι καθώς δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και η σύζυγός του, που τύχανε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα παρά τις συνεχείς αναζητήσεις τους, ακόμη και μέσω γραφείων. Η κυρία Γκρασνέλη ανέφερε ότι θα έπρεπε να υπάρχει νομικό πλαίσιο που να ορίζει τα δικαιώματα ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Πλην όμως αυτό δεν υπάρχει και σε ανθρώπινο επίπεδο είναι λογικό μέχρι ένα βαθμό οι ιδιοκτήτες να επιθυμούν ή όχι την ενοικίαση του ακινήτου τους σε ενοικιαστές με βάση τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Πάντως, σημείωσε ότι πλέον υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τους μεσίτες, τους οποίους δίνουν τα ακίνητά τους για να τα διαχειριστούν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η διάθεση αποκλειστικά σε φοιτητές ή και ο όρος του ακίνητο να μην παραχωρηθεί σε ιδιωτικό υπάλληλο. Υπάρχει μια δυσκολία στο να γίνουν συμφωνίες σε τέτοιες μισθώσεις και έχουν μια επιφύλαξη οι ιδιοκτήτες συνήθως για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αναλογίζεται κανείς όταν κάποιος παίρνει 600 ευρώ το μήνα, πώς θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ενός σπιτιού, οι οποίες σαν σύνολο μπορεί να φτάνουν και τα 300 ευρώ, δηλαδή ενίκιο, κοινόχρηστα, λογαριασμοί κτλ. Άρα λοιπόν επιφυλάσσεται πρώτον ως αυτό. Δεύτερον, όπως ξέρουμε, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι εργοδότες δεν πληρώνουν στην ώρα τους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που έχουν στην εργασία τους, και αυτό δημιουργεί μια καθυστέρηση ως προς τους ενοικιαστές να δίνουν το ενίκιο στους ιδιοκτήτες. Άρα λοιπόν, αν ρωτήσουμε 100 ιδιοκτήτες στην πόλη, οι 95 θα σας πούν προτιμώ έναν δημόσιο υπάλληλο, έναν στρατιωτικό, έναν με σταθερή δουλειά, κάποιον που να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλο αυτό. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και μέσα σε αυτές τις δυσκολίες προσπαθούμε και εμείς, ξέρετε, και οι ιδιοκτήτες να δείξουμε έτσι μια μορφή συνεννόησης, μια κατανόηση από τη μεριά τους και μια θέληση από τους ενοικιαστές, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε συμφωνίες τελικά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μας φέρνουν κλειδιά, μας αναθέτουν ακίνητα και γίνονται πολύ συγκεκριμένοι. Και λένε ότι διαθέτω το ακίνητό μου, το οποίο είναι μικρό, στο κέντρο κτλ. Θέλω μόνο φοιτητές. Ο λόγος είναι ότι οι φοιτητές κάθονται το ελάχιστο 4 χρόνια ή 6 χρόνια από τις σχολές που έχουμε εδώ. Άρα λοιπόν, θεωρητικά, ο ιδιοκτήτης για 4 ή 6 χρόνια είναι εξασφαλισμένος από τον ενοικιαστή, ο οποίος δεν θα αλλάξει όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι γίνονται επίσης αυστηροί στη διευκρίνηση αυτή και λένε ότι θέλω κάποιον με σταθερή δουλειά, μόνιμη δουλειά, με ό,τι συνεπάγεται. Και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι απλά δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν τις προηγούμενες κατηγορίες, αλλά δεν είναι τελείως αρνητικοί στο να μπει και ένας εργαζόμενος. Ένας υπάλληλος, ας πούμε, ένας νεαρός που δουλεύει σε ένα καφέ ή μια πολίτρια ή, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι ειδικότητες του ιδιωτικού τομέα. Και μάλιστα, όταν σου αναθέτει ένα ακίνητο και μέσα στην εντολή ανάθεσης διευκρινίζεται αυτό, και εμείς καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε ως ενοικιαστή έναν ιδιωτικό υπάλληλο, δεν θα τον δεχτεί. Το ξεκαθαρίζει από την αρχή. Τώρα, αν αυτό είναι καθαρά δικαίωμά του και αν έχει υποχρέωση να δώσει το ακίνητο σε όποιον το δει, αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να το καθορίζει ο νόμος. Ανθρώπινο όμως, ο άνθρωπος έχει μια περιουσία, γίνεται συγκεκριμένος,
Και άρα λοιπόν δεν θέλει να δεχτεί έναν ιδιωτικό υπάλληλο. Στη θέση του ουραγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταμοσχεύσεων συμπαγών, οργάνων και ιστών παραμένει η χώρα μας. Το 2016 οι δότες οργάνων στην Ελλάδα ήταν μόλις 4 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού και οι πρωταθλήτριες χώρες στον τομέα αυτό, δηλαδή η Ισπανία και η Κροατία, φτάνουν τους 40 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Τώρα στην Καβάλα, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών κάνει δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της δωρεάς οργάνων. Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια η δραματική μείωση των αξιοποιούμενων δοτών έχει οδηγήσει και σε αντίστοιχη μείωση των μεταμοσχεύσεων. Ο ΕΟΜ ανέλαβε την ευθύνη ανάπτυξης του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με μόλις 40 δότες το έτος και 97 μεταμοσχεύσεις οργάνων ετησίως. Κατόπιν ετών προσπαθειών, το 2008 οι δότες οργάνων έφτασαν στους 98 και οι μεταμοσχεύσεις αποβιώσαντα δότη τις 266. Για το έτος 2015 οι δότες διαμορφώθηκαν σε 39 και η μεταμοσχεύση συμπαγών οργάνων από πτωματικό δότη τις 91 και από ζώντα δότη τις 35. Το 2016 οι αποβιώσαντες δότες έφτασαν τους 51 και η μεταμοσχεύση συμπαγών οργάνων ήταν 102 από πτωματικό δότη και 49 από ζώντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι το Μάιο του 2017 έχουμε 24 αποβιώσαντες δότες με 58 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων και 22 μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες. Αντίστοιχα στην Ευρώπη ο μέσος ευρωπαϊκός είναι στους 20 δότες, ενώ υπάρχουν χώρες που αξιοποιούν 35 δότες και ως εκ τούτου πραγματοποιούν χιλιάδες μεταμοσχεύσεις. Αξίζει μόνο να αναφερθεί ότι από το 2001 οι αναφερθέντες εγκεφαλικοί θάνατοι έφτασαν μέχρι το 2014 τους 1.720 και από αυτούς αξιοποιήθηκαν για μεταμόσχευση μόνο 932. Ενώ η μεταμοσχεύση συμπαγών οργάνων από το 2001 μέχρι το 2014 από πτωματικούς δότες έφτασαν στο σύνολό τους τις 2.205 και μαζί με τους ζώντες δότες έφτασαν τις 3.023. Αναζητώντας τις αιτίες της κάψης, αυτές εντοπίζονται κυρίως στην δυσλειτουργία του συστήματος υγείας, υποσύστημα του οποίου είναι και αυτό των μεταμοσχεύσεων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΟΜ. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο του ΕΟΜ, η δωρεά οργάνωση στη συνείδηση του κόσμου παραμένει ως μια πράξη άμεσα συνδεδεμένη με αλτρουιστικά συναισθήματα και εκφράζει την ανάγκη για συνοχή και αλληλοϋποστήριξη των ανθρώπων μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Όμως η ανεπάρκεια του συστήματος υγείας να μετουσιώσει τη διάθεση προσφοράς των πολιτών σε πράξη δωρεάς συχνά ακυρώνει τη διάθεση αυτή. Προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γίνονται και από συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, όπως συμβαίνει και στην Καβάλα. Όσο για τη δωρεά οργάνωση σώματος, εν δυνάμει πλέον, όπως γνωρίζετε, είμαστε όλοι. Απλώς τώρα πλέον λέμε ότι δεν θέλουμε. Έτσι ισχύει μέχρι στιγμής. Είναι και λίγο μπερδεμένο το θέμα γιατί εμείς κάποτε, ας πούμε, είχαν τα καμάρι μας να δηλώνουμε πραγματικά ότι είμαστε δότες και οργάνων σώματος. Τώρα η αλήθεια είμαστε όλοι εν δυνάμει. Μπαίνουν όμως ο κόσμος στη διαδικασία να σκεφτεί να εγγραφεί σε κάποιο σωματείο κάπου ότι θα δώσει, θα δωρήσει τα οργάνα με τα θάνατο του ή στην κυριολεξία του έρχεται εκείνη την ώρα μόλις χάσει το συγγενή του. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και τώρα νιώθουμε μεγάλο καμάρι, διότι μας ρωτάνε, υπάρχει ακόμη αυτή η ταυτότητα που μας δίνατε κάποτε ότι είμαστε δότες οργάνων σώματος. Και αυτό ήταν, να φανταστείτε όταν παίρνανε αυτή η ταυτότητα που δίναμε, ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά, δεν ισχύει και ακόμη ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, πλέον λέμε και στο οικογενειακό περιβάλλον ή δηλώνουμε ότι δεν θέλουμε να δωρήσουμε, είμαστε εν δυνάμει όλοι. Έγινε πριν από λίγες ημέρες η επίσημη παράδοση προς χρήση στους δημότες του Δημοτικού Πάρκου Δεσποζόμενων Σκύλων και του Θεάτρου Νερού στην Αλεξανδρούπολη, στο Οικοπάρκο Αλναλμάζη. Το Θέατρο Νερού είναι ουσιαστικά μία πισίνα δύο επιπέδων, επιφάνειας περίπου 700 τετραγωνικών μέτρων, με το νερό να υπερχυλίζει από το ένα επίπεδο στο άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την λειτουργία του Θεάτρου Νερού και το ονομάζουμε Θέατρο Νερού γιατί έτσι ακριβώς είναι στην μελέτη του οικοπάρκου Αλναλμάζη. Ήταν μέσα στην αρχική μελέτη, αλλά έλειπαν κάποιες επιπλέον εργασίες, κυρίως ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές,
προκειμένου αυτή η πισίνα, γιατί δεν πρόκειται για συντριβάνι, πρόκειται για πισίνα, η πισίνα αυτή να μπορέσει να δημιουργήσει δύο επίπεδα και να μπορεί το ένα επίπεδο να υπερχιλίζει στο άλλο. Έτσι λοιπόν μπήκαμε άμεσα μέσα τον τελευταίο μήνα, εγκαταστάθηκαν καινούργιες αντλίες, έγινε ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, έγινε ένας φωτισμός με LED όπως επιβάλλει η τεχνολογία και πλέον αυτό το θέατρο νερού, αυτή η πισίνα αποδίδεται στους συμπολίτες μας. Είναι μια γωνία του πάρκου η οποία πλέον αποκτά ενδιαφέρον, αποκτά επισκεψιμότητα. Τοποθετήθηκε δίπλα και το πάρκο των δεσποζόμενων σκύλων. Του χρόνου θα εγκατασταθούν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα τρία γήπεδα τα οποία θα γίνουν στον χώρο που προβλέπονται αθλητικές εγκαταστάσεις. Επομένως, σιγά σιγά το πάρκο παίρνει ζωή. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, δημιουργούνται επιπλέον στοιχεία και εγκαταστάσεις μέσα σε αυτό το οικοπάρκο, ώστε να γίνει πόλος έλξης για τους δημότες. Και μέσα σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτό το πλαίσιο, ήδη οι τεχνικές μας υπηρεσίες καταρτίζουν μελέτες, ώστε να εγκαταστήσουμε εδώ, στο χώρο που προβλέπετε, κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις για τους δημότες μας. Αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα αφορούν γήπεδα βόλεϊ, μπάσκετ και τένις ή handball. Και στη σκέψη μας είναι να δημιουργήσουμε και κάποιους διαδρόμους, ώστε να μπορούν οι δημότες που μένουν σε αυτή την περιοχή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, να έρχονται εδώ και να αθλούνται. 80 γιατροί από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμπλέκονται σύμφωνα με τους ελεκτές του ΕΟΠΗ στο σκάνδαλο με τις υπερβολικές ταγογραφίσεις επιθεμάτων κατακλείσεων, ενώ πρωταθλητής στις εικονικές αυτές συνταγές είναι ο νομός Εύρου με 33 γιατρούς. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά γιατρούς που χρησιμοποιούσαν μια πλαστή φωτογραφία που υποτίθεται ότι ανήκε στο σώμα του ασθενούς, καθώς και αναλυθείς γνωματεύσεις για σαχαρόδη διαβήτη σε πολλούς ασφαλισμένους, προκειμένου να ξεπεράσουν τις δεσμεύσεις του που ισχύουν από το 2015 για την συνταγογράφηση. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν συνέκρινε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες και διαπίστωσε πως πάνω από 1.000 γιατροί από διάφορα μέρη της χώρας συνταγογράφησαν σε διαφορετικούς ασθενείς επιθέματα προσκομίζοντας την ίδια φωτογραφία. Ανάμεσα σε αυτούς τους γιατρούς εμπλέκονται και γιατροί από τις ΣΕΡΕΣ. Στο μεγάλο σκάνδαλο με τις πλαστές συνταγογραφήσεις ιατρικών υλικών φαίνεται ότι εμπλέκονται και γιατροί από τις ΣΕΡΕΣ. Πιο συγκεκριμένα, οι γιατροί συνταγογραφούσαν επιθέματα κατακλείσεων χρησιμοποιώντας πλαστή φωτογραφία αλλά και ψεύτικη γνωμάτευση. Η απάτη ξεσκεπάστηκε όταν ο ΕΟΠΗ συνέκρινε τις φωτογραφίες και διαπίστωσε πως περισσότεροι από 1.000 γιατροί από όλη την Ελλάδα συνταγογράφησαν σε διαφορετικούς ασθενείς επιθέματα, προσκομίζοντας όμως την ίδια φωτογραφία. Γίναν κατά καιρούς και πιθανώς γίνονται διάφορες αλχημίες με τις φωτογραφίες, και επειδή δεν είναι δικιά μου ειδικότητα, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι γίνεται ή τι δεν γίνεται, αλλά είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι γίνανε αλχημίες με τις φωτογραφίες και με τα παραπημπτικά αυτά, τα οποία πολλές φορές δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάσταση του κάθε ασθενούς. Και άλλα έχουν γίνει κατά καιρούς με άλλα φάρμακα. Δυστυχώς υπάρχει μια κατάσταση που ευνοεί την, ας το πούμε, παρανομία εντός εισαγωγικών. Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης βελτιώθηκαν τα πράγματα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.